Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αρχές του χρόνου δηλαδή, μετά από ένα άνοιγμα της αγοράς λόγω της πανδημίας τον προηγούμενο χρόνο, άρα σίγουρα τα μηνύματα θα ήταν αισιόδοξα και θα πρέπει να έχουμε, ίσως να κρατάμε και μικρότερο καλάθι για να δούμε και τι θα αποτυπώσει η έρευνα στη καινούρια η οποία θα βγει τέλος του χρόνου. Πάντως σε ό,τι είπατε και πριν, το δύσκολο κομμάτι και αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα είναι οι επενδύσεις στις μικρές επιχειρήσεις και η ρευστότητα. Επενδύσεις τις οποίες η πλειοψηφία των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων της χώρας έχουν. Μισό λεπτό. Μου λέτε λοιπόν ότι είναι μία έκθεση η οποία πολύ περισσότερο δείχνει αισιοδοξία μετά το άνοιγμα από τα 3 χρόνια της πανδημίας. Βέβαια. Καταγράφει συναισθηματικό παλμό και όχι πραγματικό οικονομικό παλμό, αυτό μου λέτε. Είναι και πραγματικός οικονομικός παλμός, κυρία Δουγκεράκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μία αγορά η οποία ήταν κλειστή λόγω της πανδημίας και με τους καταναλωτές να έχουν συγκεντρώσει χρήματα λόγω του ότι είχαν τους περιορισμούς μετακίνησης, είχαμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική σεζόν. Αυτό αποτυπώθηκε στην αγορά το αρχές του χρόνου και έτσι φάνηκε και καταγράφηκε. Αυτό όμως που βλέπουμε σε διαφορά με το πρώτο εξάμηνο είναι ότι δεν καταγράφονται τα αισιόδοξα μηνύματα τα οποία είχαμε για τον τουρισμό της νέας σεζόν. Δυστυχώς η αγορά έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή και τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε αυτό που είπατε και εσείς πριν, στο θέμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες από ό,τι φαίνεται και συνεχίζει να υπάρχει, το 50% αυτών τα χρηματικά διαθέσιμα που έχουν διαρκούν για ένα μήνα το πολύ. Αυτό όμως δεν είναι καινούριο, δηλαδή χρηματικά διαθέσιμα τα οποία διαρκούν ένα μήνα το πολύ είναι κάτι το οποίο καταγράφεται παραπάνω από 2 χρόνια από ό,τι μας λέτε. Για να αναφερθώ μόνο στα 2 τελευταία χρόνια, ότι όχι ότι δεν ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη και πριν από αυτά, απλά αναφέρομαι σε αυτή την τελευταία διετία. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, δυστυχώς αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τα 2 τελευταία. Λόγω των μνημονίων, τα χρηματικά διαθέσιμα των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά πολύ και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τα αναπληρώσει η αλλαγή που έχει έρθει μετά και την εντός εισαγωγικών άρση των μνημονίων και το τέλος της πανδημίας και αυτό πάλι εντός εισαγωγικών. Να δούμε την όλη διαδικασία. Αυτό που φαίνεται και συνεχίζει να υπάρχει είναι αυτό το φαινόμενο, το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στις επιχειρήσεις, από ό,τι γνωρίζουμε συμβαίνει και στα νοικοκυριά. Τα χρηματικά διαθέσιμα ενός νοικοκυριού διαρκούν από 10 έως 15 μέρες το πολύ, άρα και βλέπουμε και πώς κινείται και η αγορά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι η αγορά το αρχές του μήνα κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και από τις 10 με 15 του μήνα και μετά δυστυχώς δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Γιατί τελειώνουν τα λεφτά. Βεβαίως γιατί τελειώνουν τα χρήματα και βεβαίως και οι αυξήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και την ευρωπαϊκή και στο ενεργειακό αλλά και οι ανατιμήσεις όλων των προϊόντων επιφέρουν ένα τεράστιο πλήγμα σε όλους και στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμπορους. Αυτό που βλέπουμε όμως και καταγράφεται και από την έρευνα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το αναφέρατε και εσείς, το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς, είναι ότι οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα είναι πάρα πολύ μικρές και αυτές που και όσες γίνονται, το 96% είναι από ίδια κεφάλαια. Βέβαια, το ποσό που δαπανάται είναι μέχρι 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο 4% είναι μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και μέσα από τις τράπεζες. Εκεί που υπάρχουν οι πολύ σκληρές ή δύσκολες προϋποθέσεις για να μπορεί να ενταχθεί μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, κυρία Δουγκεράκη, δυστυχώς από τα προγράμματα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ως μάνα εξ ουρανού φαίνεται να είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πολυδιαφημίζεται ή χρησιμοποιείται ως καραμέλα. Πάντα δίπλα στο κομμάτι ανάπτυξη, ταμείο ανάπτυξης. Ναι, δεν αφορά όμως τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κυρία Δουγκεράκη. Δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό φαίνεται και από τις προϋποθέσεις. Όταν υπάρχουν προϋποθέσεις για το μέσο απασχόληση προσωπικού μέχρι 5 άτομα ή μέχρι 3 άτομα για μια επιχείρηση, καταλαβαίνουμε ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών βιοτεχνών της χώρας αποκλείεται από όλα τα προγράμματα.
και βεβαίως τα προγράμματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης περνούν όλα μέσα από τις τράπεζες και όχι μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα προηγούμενα χρόνια, τις αναπτυξιακές, με αποτέλεσμα να αποκλείεται σχεδόν στην πλειοψηφία τους, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Καλά, εντάξει. Αν έχουμε μία επιχειρηματικότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 96,4%, οι αυτοαπασχολούμενοι πόσοι είναι, σε τι ποσοστό είναι? Περίπου γύρω στις 300.000 είναι σε όλη τη χώρα. Οι αυτοαπασχολούμενοι, που σημαίνει δεν έχουν κανένα εργαζόμενο, αυτό θέλετε να πείτε? Κανένα εργαζόμενο, βεβαίως. Οι οποίοι αποκλείονται αυτόματα από όλα τα προγράμματα. Μάλιστα. Όταν υπάρχει εκείνος ο κόφτης που λέει από 3 με 5 εργαζόμενους και πάνω, τότε μπαίνεις υπό προϋποθέσεις και μέσω της τράπεζας στις ρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια φαντάζομαι ρυθμίσεις οι οποίες ακόμα και να μπορείς να μπεις είναι τέτοιες και με τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην χαθούν χρήματα, κύριε Λεκάκη. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη. Και έχει και να κάνει και με τον κύκλο εργασιών της κάθε επιχείρησης και το business plan που οποίο θα πρέπει να καθορίσει κάθε επιχείρηση για το πώς θα επενδύσει τα χρήματα αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τράπεζες έρχονται και αξιολογούν όλα αυτά τα δεδομένα. Δεν θέλω να πω ότι τα κατατοδοκούν, αλλά τα αξιολογούν με βαριά κριτήρια, έτσι ώστε και σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς αποκλείεται η πλειοψηφία σχεδόν των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε εμείς. Έλεγα ότι θα μιλούσαμε και θα δίναμε με αισιόδοξα μηνύματα στην αγορά, αλλά το αντιγυρίσαμε από την αρχή λέγοντας ότι κοιτάξτε, με το τέλος της πανδημίας ή με το που άνοιξε η αγορά υπήρχε στο συνέστημα η θετικότητα. Έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς ότι είναι ψυχολογία η οικονομία η αγορά, αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα καταγράφεται τις 10-15 ημέρες και μετά σταματάει τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και πάλι να ξαναπληρωθεί κάποιος, έτσι, αυτό. Βεβαίως, κυρία Γεράκη. Και βλέπουμε και καταγράφεται και στην έρευνα ότι στην πλειοψηφία τους οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να μην δώσουν αυξήσεις στα προϊόντα τα οποία παράγουν και τα να κρατήσουν σταθερές τις τιμές για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές. Και αυτό επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις. Βλέπουμε δηλαδή και καταγράφεται και στην έρευνα ότι τις επιχειρήσεις οι οποίες έβαλαν το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους ήταν επιτοπλίστων οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, αλλά το να επιχειρήσω να συγκρατήσω τις τιμές και να απορροφήσω εγώ αυτό το κόστος βγαίνει σε βάρος μου. Αυτό αποτυπώνεται στη συνέχεια ως επιβράβευση από καταναλωτές και για ποια προϊόντα μιλάτε? Βεβαίως και βλέπετε οι επαγγελματίες αυτοί από τους καταναλωτές και φαίνεται στα προϊόντα τα οποία δεν ακολουθούν τις αυξήσεις όπως βλέπουμε στο θέμα των αρτοποιείων. Δεν ακολουθούν τις αξίες τις οποίες έχουμε καθημερινά, είτε στα άλευρα, είτε στη ζάχαρη, είτε σε όλα τα προϊόντα, και ακόμα και στα είδη ρουχισμού. Βλέπουμε ότι και εκεί οι αυξήσεις δεν είναι ακολουθούν τις αυξήσεις τις οποίες θα έπρεπε να είχαν το προηγούμενο διάστημα λόγω και της αύξησης του ενεργειακού, αλλά και της αύξησης των πρώτων υλών. Μάλιστα. Αρτοπία, δεν ξέρω σε ποια αναφέρεστε, αλλά τουλάχιστον πάρα πολύ συχνά λέγεται ότι το ψωμί έχει πάρει τα πάνω. Σαφέστατα, πρωταθλητές είναι άλλα προϊόντα. Είναι προϊόντα ζωικής προέλευσης, είναι τα γαλακτοκομικά, είναι τέλος πάντων τέτοιου είδους προϊόντα τα οποία καταναλώνει ο καθένας από εμάς μέσα στο σπίτι του. Αλλά λέτε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τα αρτοπία να συγκρατηθούν οι τιμές, όπως επίσης και από την ένδυση. Αυτό καταγράφει η έρευνα, ότι εκεί γίνεται η συγκράτηση των τιμών. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη. Προσπαθούν οι επαγγελματίες αυτοί να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, γνωρίζοντας ότι και οι καταναλωτές δεν έχουν την οικονομική άνεση για να μπορέσουν να πάρουν τα προϊόντα αυτά που παράγουν. Ποια είναι τα ευτράπελα τα οποία καταγράφει η έκθεση αυτή? Ποια είναι τα ευτράπελα τα οποία καταγράφει η έκθεση αυτή? Κυρία Δουγεράκη, τα ευτράπελα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι στις επενδύσεις μόνο το 3,6 από αυτόν που επένδυσα το προηγούμενο διάστημα μπόρεσε να περάσει την πόρτα της τράπεζας και να εγκριθεί το ποσό το οποίο ζήτησε μέσα από τις επενδύσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ευτράπελα. Το ευχάριστο που καταγράφει η έρευνα είναι ότι μειώνεται η ανεργία, υπάρχει ζήτηση για να απασχοληθεί προσωπικό και αυτό μας δίνει ίσως και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια της χρονιάς. Το μειώνεται η ανεργία είναι κάτι που
Αναρωτιέμαι πόσο βοηθάει σε αυτή την παρούσα φάση, αν θα πέσει κάτω από το 10,8% που ήταν τα τελευταία στοιχεία, τα οποία είδα όπως λένε και τα εργατικά κέντρα, αν θα το παραδεχθεί το Υπουργείο. Άφησε εργασίας, γιατί υπάρχουν και τα μνημονιακά, δηλαδή κάτω από το 10% σημαίνει ότι ανοίγουν και οι τριετίες. Ό,τι είχε κοπεί το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράθυρο άφησε, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ένα παράθυρο επικοινωνιακό, Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο νέος υπουργός να δούμε, είναι ένα θέμα να πέσει κάτω από το 10,8% για να ανοίξει το συγκεκριμένο το θέμα, ή αν εντεχνά, όπως πιστεύουν τα εργατικά κέντρα, το κρατάνε ακόμα πάνω σε αυτό, δηλαδή πάνω από το 10% για να μην ανοίξουν οι τριετίες. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, κυρία Ντουγεράκη. Το έχω ακούσει και εγώ ότι αυτό ότι εντέχνως μένει η ανεργία πάνω από το 10% για να μην ανοίξουν όλα αυτά τα ευνοϊκά για τους εργαζόμενους. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατήσει κάποιος τα στοιχεία όταν τα στοιχεία είναι πραγματικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά εγώ νομίζω ότι η ανεργία θα πέσει σύντομα και σε πάρα πολύ χαμηλότερα επίπεδα και κάτω από το 10%, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλοι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν στη χώρα εργάζεται η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού, του ενεργού πληθυσμού της, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα γενικότερα στην οικονομία. Λοιπόν, εγώ κρατάω, κύριε Λακά, και αυτό που είπατε, ότι αυτό το οποίο προκύπτει από την εξαμηνία έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ είναι κάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό, που λέει ότι εδώ έχουμε μπροστά μας ένα πλήρες άνοιγμα της οικονομίας, κάτι που θα φανεί στην επόμενη ουσιαστικά έκθεση. Συγγνώμη, αλλά αποτυπώνεται ουσιαστικά και στη λειτουργία της αγοράς και στην τσέπη θα αποτυπωθεί των ίδιων των επιχειρηματιών και των καταναλωτών. Η καλή τουριστική περίοδος που πιστεύετε ότι θα βοηθήσει προσωπικά σε αυτή την κατεύθυνση και κάποια μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν ή μπορούν να εφαρμοστούν ή μπορεί να εφαρμοστούν παρακάτω βάσει των δεσμεύσεων της κυβέρνησης των προεκλογών και των κατευθύνσεων που έχουν πάρει οι αρμόδιοι υπουργοί. Θα ακούσουμε και τις προγραμματικές από αύριο και πιστεύετε ότι ίσως εκεί να είναι το κρίσιμο σημείο για να πάρει στροφή η οικονομία και η επιχειρηματικότητα. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, και θα πρέπει να το δούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Μας βοηθάει και μας αυτή η έρευνα, όπως και αυτή και οι προηγούμενες. Έχουμε ένα μεγάλο και μείζον πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Το οποίο θα πρέπει τις επόμενες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, είναι και στην πρόθεση του Προέδρου μας να κάνει συναντήσεις και με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να έχουμε μια γενναία ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουν οι επαγγελματίες αυτοί που οφείλουν χρήματα είτε στα ασφαλιστικά είτε στα φορολογικά ταμεία είτε στις τράπεζες και στους προμηθευτές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό και κατά πόσο θα δοθεί η άδεια πάνω σε αυτό όταν λέτε γενναία ρύθμιση, γιατί μάλλον θα ζητάτε κάτι συγκεκριμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα. Και αν τρέχουν και οι πληστηριασμοί και μάλιστα από γνωστούς φίλους που είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σε ό,τι έχει να κάνει με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις κλπ, λένε ότι παίζεται και ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι σε ό,τι έχει να κάνει με την πώληση του δανείου του δικού σας, του δικού μου, του καθενός από εμάς, από fans σε fans, για να δει τι θα βγάλει, πώς θα βγάλει. Δηλαδή κάποιος που είχε βρει το σπίτι του μου έλεγε, ας πούμε πρόσφατα, σε ένα fans το οποίο κατοικοεδρεύει στην Ιρλανδία και ενώ προσπαθούσε να βρεθεί σε μια συνεννόηση έτσι ώστε να δει πώς μπορεί να πληρώσει, να κάνει, να δείξει, ξαφνικά βρέθηκε το δικό του το δάνειο να βρίσκεται σε κάποιο άλλο fans το οποίο το αγόρασε, γιατί κάποιοι βγάζουν πραγματικά χρυσά λεφτά, κάνουν περιουσίες από αυτές τις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα εδώ να χάνεται η μπάλα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βεβαίως και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι στη διαδικασία αυτή χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις και ειδικοί νόμοι οι οποίοι θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες οι οποίοι βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση εντός μνημονίων να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, να μπορέσουν αυτή τη στιγμή, εάν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την οικονομία, να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά και είτε να μην χάσουν το σπίτι τους είτε την επιχείρησή τους οι επαγγελματίες.